έκρηξη κρουσμάτων στην Ελλάδα έφερε ανησυχία στο Υπουργείο Υγείας, με τον Κωνσταντίνο Ιωάννου να μην κρύβει τον προβληματισμό του. Ο Υπουργός Μεταφορών πάντως από την άλλη εμφανίζεται πιο καθησυχαστικός. Η εικόνα στην Ελλάδα, ναι, μας ανησυχεί. Γι' αυτόν παρακολουθείτε, υπάρχει ομάδα των ειδικών και ανάλογα με τις συστάσεις τους προχωρούν στην κατηγοροποίηση των χωρών. Δεν με ανησυχεί η κατάσταση στην Ελλάδα. Στηριζόμαστε καθαρά σε επιδημιολογικά δεδομένα. Στενά παρακολουθεί την εξέλιξη της πανδημίας στην Ελλάδα η επιδημιολογική ομάδα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρόν στάδιο δεν τίθεται θέμα υποβάθμισης της χώρας. Καθοριστικοί παράγοντες για ένα τέτοιο σενάριο είναι ο δείκτης μεταδοτικότητας, εισαγωγές στα νοσοκομεία, εάν οι εξάρσεις κρουσμάτων στη χώρα είναι τοπικές ή όχι. Και τέλος, τι ποσοστό θετικών κρουσμάτων θα καταγραφεί από τις πτήσεις που φτάνουν στο νησί από την Ελλάδα. Έκκληση στους πολίτες απίφθινε ο Υπουργός Υγείας όπως συνεχίσουν να τηρούν τα μέτρα αυτοπροστασίας. Ιός είναι εξακολουθεί να υπάρχει, δεν έχουμε ξεμπερδέψει με τον ιό όσο πολλοί νομίζουν και αν δεν λαμβάνουμε τα μέτρα αυτοπροστασίας, τότε δεν μπορεί να υπάρξει στο μέλλον πρόβλημα. Ικανοποιημένος εμφανίστηκε πάντως ο Υπουργός Μεταφορών από το γεγονός ότι η επιβατική κίνηση αυξάνεται από εβδομάδα σε εβδομάδα. Είναι σημαντικό να διατηρήσουμε τα πλεονεκτήματα και τα θετικά που έχουμε χτίσει με τόσον κόπο στην καταπολέμηση του κορονοϊού, ώστε να είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε και περισσότερους επιβάτες και φυσικά τουρίστες. Μόλις ένα νέο κρούσμα εντοπίστηκε το τελευταίο 24ωρο μέσα από τη διεκπεραίωση 1085 εργαστηριακών διαγνώσεων. Πρόκειται για στενή επαφή από το φιλικό περιβάλλον του εργαζόμενου σε γυμναστήριο που εντοπίστηκε την περασμένη Δευτέρα.